Λοιπόν, επιστρέψαμε με την αθλητική ενότητα, αν και λίγο νωρίτερα παρακολουθούσαμε τους πανηγυρισμούς της πρωταθλήτριας Νάπολης στην Ιταλία. Εδώ είμαστε με μια έτσι όμορφη παρέα. Είναι δευτεραθλητές Ελλάδας, σίγουρα πρωταθλητές στην καρδιά μας. Αναφερόμαστε στην μεικτή K16 της ΕΨΗ, την ομάδα που έκανε υπερήφανο το Ηρακλειώτικο, το κριτικό ποδόσφαιρο, με το φετινό υπέροχο ταξίδι της ως τον τελικό. Εκεί στο γήπεδο της Βουλιαγμένης γνώρισε την ήττα με 1-0 από την πολύ καλή ομάδα της Πέλας. Βέβαια το Ηράκλειο ήταν ανώτερο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Θα μας τα πει στη συνέχεια και ο προπονητής ο κύριος Μπαστάκης και ο αρχηγός ο Θόδωρος ο Φαϊτάκης που είναι μαζί μας, όπως είναι μαζί μας και ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεικτών Ομάδων της ΕΨΗ και αντιπρόεδρος της Ένωσης, ο κύριος Βαγγέλης Πετούσης. Να ξεκινήσω να πούμε βέβαια ότι μαζί μας είναι και το κύπελο του δευτεραθλητή. Μπορεί η μεικτή ομάδα της ΕΨΗ να μην κατέκτησε την κούπα του πρωταθλητή, της πρωταθλήτριας ομάδας στην Ελλάδα, όμως σίγουρα το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά επέστρεψαν με αυτό το τρόπο, με αυτή την κούπα στο Ηράκλειο, επιβεβαιώνει και την εξαιρετική τους φετινή προσπάθεια, αλλά επιβεβαιώνει πάνω απ' όλα την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στο Ηράκλειο σε επίπεδο υποδομών τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι αυτή η κούπα είναι αφιερωμένη σε όλη αυτή την προσπάθεια, όχι μόνο φέτος, αλλά τα τελευταία χρόνια με συνεχείς παρουσίες του Ηρακλείου σε τελικούς. Και κύριε Πετούση, είναι αυτό πολύ σημαντικό, το γεγονός ότι οι ομάδες ενώσεις που κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια και έχουν δεκάδες, εκατοντάδες παίκτες, θα λέγαμε, όπως η Αθήνα, όπως η Μακεδονία, δεν ήταν καν στους 16. Το Ηράκλειο κατάφερε όχι μόνο. Πέρασε στους 16, όχι μόνο πέρασε στα νοκάουτ παιχνίδια, έφτασε και ως τον τελικό. Είναι δευτεραθλήτρια ομάδα Ελλάδας, η μεικτή K16 της ΕΨΗ. Είστε υπερήφανοι. Έστω και με αυτή την κούπα που δεν είναι το πρωταθλητή, όμως όπως είπαμε, είναι μια κούπα που έχει έτσι πιο ευρεία έννοια. Mm-hmm. Καλησπέρα, Μανώλη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Όντως, το Ηράκλειο, όπως γνωρίζουμε, πληθυσμιακά και μόνο, έχει μια μικρότερη κοιτίδα στην οποία μπορούμε να δούμε παίκτες έναντι της ΕΨΗ Μακεδονίας, της ΕΨΗ Αθηνών και Ανατολικής Αθήνας κτλ. Παρ' όλα αυτά, απέδειξε για ακόμα μία φορά το Ηράκλειο ότι έχει εξαιρετικά ταλέντα, πολύ πλούσιο υλικό στα σπλάχνα των ομάδων και στις ακαδημίες, γιατί τα παιδιά όλα αυτά προέρχονται από τις ακαδημίες τους και μετά περνάνε στις μεγαλύτερες ομάδες, όσοι έχουν και ομάδες που έχουν ακαδημίες. Έχει πάρα πολύ ταλέντο, έχει πολύ υλικό, το οποίο φαίνεται στην πορεία των τελευταίων ετών και το 17 και το 18 και το 19. Η ΕΨΗ Ηρακλείου βρίσκεται πάντα στην ελίτ κατηγοριών του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, μετέχει σε τελικούς, πάντοτε είναι μετά την τετράδα, εν πάση περιπτώσει. Έχει κατακτήσει δύο φορές το τρόπαιο του πρωταθλητή. Προσπαθήσαμε και φέτος να το κατακτήσουμε, δεν έτυχε, παρόλο που ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Δεν πειράζει όμως. Μέσα από αυτές τις ήττες διαμορφώνονται οι χαρακτήρες, έτσι, και πάντα ξέρουμε ότι η αξία του νικητή προκύπτει από τον αντίπαλό του και τον ηττημένο. Τα παιδιά αυτά έχουν πολύ μεγάλο μέλλον μπροστά τους, έχουν όλα τα φόντα να πάνε ψηλά, να συνεχίσουν και να εκπληρώσουν τα όνειρά τους, σε πρώτη φάση τουλάχιστον. Έτσι είναι. Κύριε Μπαστάκη, περιμένατε όταν ξεκινούσε αυτό το ταξίδι πέρυσι, Νοέμβριο νομίζω, ότι συγκεντρώθηκε η μεικτή, ότι θα φτάσετε ως τον τελικό, αν και νομίζω ότι η πορεία δεν ήταν ένα πυροτέχνημα, ήταν στόχος. Από την πρώτη προπόνηση τέθηκε ως στόχος ο τελικός και η διεκδίκηση της πρωτιάς, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Από την πρώτη μέρα που συγκεντρωθήκαμε με τα παιδιά, θέσαμε τον στόχο. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, το νόημα είναι το πώς θα εκπαιδεύονται τα παιδιά για να βοηθηθούν στη μετέπειτα καριέρα τους και στη ζωή τους. Το νόημα στη ζωή τους γενικότερα είναι να βάζουν στόχους και να κάνουν τα πάντα να δουλεύουν ως προς αυτό το στόχο. Χαράξαμε μια πορεία, δουλεύαμε κάθε εβδομάδα και προσπαθούσαμε να εξελισσόμαστε μέσα από μια διαδικασία να εκπαιδευόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι προπόνηση με την προπόνηση, παιχνίδι με το παιχνίδι. Και okay, φτάσαμε μέχρι τον τελικό. Μπορεί να χάσαμε, όμως είμαστε. Καταρχήν, η ευθύνη της ήττας είναι αποκλειστικά δική μου. Το είχα πει από την πρώτη μέρα στα παιδιά. Οτιδήποτε συμβαίνει σε οτιδήποτε προβληματισμό έχουν να αντιμετωπίσουν, η ευθύνη είναι δική μου.
Για αυτά τα παιδιά έχω να πω μόνο καλά λόγια. Πρώτα απ' όλα, σαν άνθρωποι, σαν χαρακτήρες, είναι εξαιρετικά παιδιά. Είμαι πολύ τυχερός, πολύ περήφανος που ζήσαμε αυτές τις στιγμές μαζί. Θα μεγαλώσουμε όλοι και χτίσαμε πάρα πολύ όμορφες αναμνήσεις από όλο αυτό το ταξίδι. Έχω να τους δώσω συγχαρητήρια. Έχουν την απεριόριστη στήριξή μου και αγάπη μου και από εδώ και πέρα, γιατί για μας δεν είναι ότι έγινε όλο αυτό και τελειώνει όλη η διαδικασία. Οπότε η εικόνα μας ήταν εκπληκτική, κάνανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, κάναμε πράγματα πάρα πολύ καλά μέσα στο γήπεδο. Οκ, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, έτσι. Μπορεί να κάνεις πάρα πολύ καλά πράγματα για να χάσεις. Θόδωρε Φαϊτάκη, ως αρχηγός έζησες αυτό το ταξίδι και νομίζω ότι είναι αξιοζήλευτο και αξιομνημόνευτο το δέσιμο που είχατε ως ομάδα. Μπορεί να είστε ποδοσφαιριστές από διαφορετικές ομάδες από το Ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο, όμως η μεικτή σας έκανε μία παρέα και νομίζω και θέλω να μας το πεις ότι αυτό το δέσιμο, αυτή η αποφασιστικότητα βγήκε στον τελικό και βγήκε ακόμα περισσότερο ότι ήσασταν δεμένοι και στη δύσκολη στιγμή εκείνα τα πρώτα λεπτά που η ομάδα δεν πέτυχε το στόχο της κατάκτησης της πρωτιάς, όμως εσείς το αντιμετωπίσατε και πάλι εκεί ως οικογένεια όλοι μαζί, αγκάλιασε ένας τον άλλο, έδωσε ένας τον άλλο κουράγιο και έτσι κοιτάτε μπροστά πλέον. Μίλησέ μας έτσι για αυτό το δέσιμο της ομάδας. Όπως είπατε, είμαστε πολύ δεμένοι. Εγώ θα έλεγα ότι είμαστε σαν μια οικογένεια. Δεθήκαμε πάρα πολύ με τα παιδιά, με τον coach, με το προπονητικό team. Και μας έκανε αυτό περισσότερο να θέλουμε και το Πανελλήνιο. Εντάξει, δυστυχώς δεν ήμασταν εμείς που πήραμε το Πανελλήνιο, αλλά εντάξει, συνεχίζουμε. Και κάτι που δεν ξέρει πολλοί κόσμος, εσύ ουσιαστικά τραυματίστηκες στην προτελευταία προπόνηση και έγινε ένας αγώνας δρόμου με γιατρούς, με φυσιοθεραπευτές, με τη στήριξη της Επιτροπής Μεικτών Ομάδων και έσφιξες και τα δόντια και έβγαλες και όλο το 90 λεπτό. Μάλιστα, στα τελευταία λεπτά προσπάθησες να σκοράρεις κιόλας παίζοντας στο center forward. Πώς τον έζησες εσύ στον τελικό? Ήταν σίγουρα, ας πούμε, δύσκολο και για σένα το ότι προερχόσαν και πριν έναν τραυματισμό, αλλά έσφιξες τα δόντια, έτσι, μίλησε μας. Ναι, ήταν σίγουρα δύσκολο, αλλά χάρη στον κύριο Πετούση, τον κύριο Μπαστάκη, με βοήθησαν λίγο να χαλαρώσει το πρόβλημα που είχα. Εντάξει. Και μιλήσαμε για οικογένεια, μιλήσαμε για αυτό το κλίμα στην μεικτή ομάδα. Έχει κυκλοφορήσει ήδη και το βίντεο που δημιουργήθηκε μετά από ιδέα και πρωτοβουλία του κυρίου Μπαστάκη με τα μηνύματα των οικογενειών των ποδοσφαιριστών. Προβλήθηκε το βίντεο πριν το παιχνίδι, στο τελευταίο meeting στο ξενοδοχείο. Δεν το γνωρίζατε έτσι, Θόδωρε, δεν γνωρίζατε ότι είχαν μιλήσει οι γονείς. Εγώ θέλω να δούμε όμως τώρα τι θα δούμε. Θα δούμε μέσα από το ξενοδοχείο εκείνες τις στιγμές που προβάλλεται το βίντεο, πώς το είδαν και οι ποδοσφαιριστές και η διοίκηση της ΕΠΣΗ. Νομίζω ότι αυτό το βίντεο παίζει πρώτη φορά. Να το δούμε. Δεύτερο δευτερόλεπτο το αγώνα έχει συγκεκριμένη. Θα γυρίσω εδώ στο δεύτερο να το πω σε όλους εξής. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλή επιτυχία. Γιάννη, σφερθόμαστε να έχεις πάντα επιτυχία στη ζωή σου. Που σας είναι πάντα κοντά. Σας στέλνει ευχές και ο μικρός αδερφός σου. Πάντα θα είμαστε δίπλα σου. Και θα είμαστε εκεί παρόν εκεί. Ξέρεις που σ' αγαπάμε. Μια πολύ καλή ομάδα, ένα πολύ καλό προπονητή και μπορεί να καταφέρει με το στόχο σας να πάρει το πρωτάθλημα. Και αφού παίζετε στην Κυριακμένη, βουλιάξτε το! Απόλαυσε το παιχνίδι, χωρίς φόβο, χωρίς άγχος, με πίστη. Θέλω την κούπα, συνέχισε να την. Το μανίδι ξέρει πώς να αγαπώ. Θέλω πάντα από το μανίδι. Πολύ, 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 πολ
για αυτούς τους ανθρώπους που μιλήσαμε. Παίξτε για εσάς, γιατί είστε οι καλύτεροι, γιατί είστε δυνατοί, γιατί πονείτε. Πάμε όλοι μαζί, πάμε όλοι μαζί. Coach, ανταλλάζονται αυτές οι στιγμές με το κύπελλο. Πραγματικά. Όχι, δεν ανταλλάζω. Δεν ανταλλάζω. Και εγώ αυτό πιστεύω. Ότι αυτές οι στιγμές, αυτό το ταξίδι, αυτό το δέσιμο είναι πάνω από κύπελλα. Είναι πάνω από κύπελλα. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό που βλέπουμε τώρα και αυτό που είδαμε και αυτό το δέσιμο, αυτό το συγκλονιστικό κομμάτι, το πώς αντιμετωπίζει η μεικτή ομάδα τη ΣΕΠΣΗ και πώς αντιμετώπισε το φετινό ταξίδι, κύριε Πετούς, είναι πάνω από ένα κύπελλο, έτσι. Αυτά τα συναισθήματα δεν μπορούν ούτε να ζυγιστούν, ούτε να αντικατασταθούν από οποιοδήποτε τρόπο, από οποιοδήποτε μεταλλείο. Φαντάσου ότι εμείς γνωρίζαμε σαν διοίκηση των μεικτών ομάδων το βίντεο ότι θα υπάρξει και δεν μπορέσαμε εμείς οι ίδιοι, που, ενώ δεν το είχαμε δει, ενώ απλά γνωρίζαμε την ύπαρξή του, να συγκρατηθούμε και να κρατηθούμε. Όπως είδατε, το ίδιο τον πρώτο, τον κύριο Τζόρζογλου, που σηκώθηκε όρθιος, δεν μπορούσε να κρατήσει τα δάκρυά του για αυτό που έζησε μέσα με τα παιδιά αυτά, με τους γονείς, αυτά τα μηνύματα που δώσανε. Αυτό πραγματικά είπε μια πολύ ωραία λέξη, μια ωραία πρόταση εκείνη την ώρα. Ότι αυτό το πράγμα θα είναι ένα σεμινάριο των παρέσματος σε μερικά χρόνια. Και αυτό ανήκει εξ ολοκλήρου στον κύριο Μπαστάκη, με την ιδέα που ήταν δική του να υλοποιηθεί ένα τέτοιο βίντεο από όλους τους γονείς. Όπως είχε πει και τότε, ότι αν ένας δεν μπορέσει, δεν θέλω να το δείξω καθόλου. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Σωστό αυτό. Αυτό και βλέπουμε, τα λέει όλα. Βλέπουμε και το Κασκόλ και τα ειδικά Λάβαρο. Νομίζω ότι πέρασαν και τα μηνύματα, κύριε Πετούση, από την ΕΠΣ και την Επιτροπή Μεικτών Ομάδων. Να. Δημιουργήσατε ένα όμορφο κλίμα, μια γιορτή, γιατί και η ΕΠΣ Πέλλας είναι μια αδερφική ένωση με τον κύριο Αστέρη Αντωνίου. Σωστά. Χειροκρότημα στο τέλος, οι γονείς όλοι μαζί. Πολύ σημαντικά πράγματα. Έτσι. Σωστά, σωστά. Αυτό ήταν μια ιδέα του πρόεδρου μας, του κύριου Τζόζογλου, του Νίκου, για να φτιάξουμε κάποια Λάβαρα, κάποια Κασκόλ, για να ντύσουμε λίγο το κομμάτι του τελικού όσο μπορούσαμε, σαν Ένωση Ηρακλείου που θα βρισκόμασταν πάνω. Ξέρετε πολύ καλά ότι αν το κάναμε εδώ θα ήταν άλλο το happening. Και για τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στο Πλούταρχο, το Κουντεντάκι και τον κύριο Τζόζογλου με τον κύριο Αστέριο για τις δύο ενώσεις. Και βγάλαμε αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι είναι. Αυτή λοιπόν είναι η μεικτή ομάδα της ΕΠΣΗ. Αυτό ήταν το φετινό ταξίδι. Σίγουρα. Τα βήματα είναι σταθερά, σίγουρα θα υπάρχει και συνέχεια. Να ευχηθούμε, Θόδωρα, σε όλα τα παιδιά, έτσι να συνεχίσετε, να ξαναπαίξετε σε τελικούς. Θα χάσετε, θα κερδίσετε, σίγουρα όμως έχετε όλο το μέλλον μπροστά σας. Κύριε Μπαστάκη, σας ευχαριστούμε πολύ και νομίζω ότι το Ηρακλείο του ποδόσφαιρου ευχαριστεί. Έτσι το είπαν και οι παράγοντες για αυτό το όμορφο ταξίδι που χαρίσατε. Κύριε Πετούση, τα λόγια νομίζω είναι περιττά. Η ΕΠΣΗ επιβεβαιώνει το πόσο στηρίζει τις μεικτές ομάδες και μέσα από τα παιδικά πρωταθλήματα. Λοιπόν. Να κλείσουμε. Μου δίνει σκητάλη. Σου δίνω, Νίκο. Λοιπόν, ήταν συγκινητικό το τελευταίο βίντεο. Το ξέρω. Νομίζω ότι το μέλλον ανήκει σε αυτά τα παιδιά και τα καλύτερα έρχονται. Συγχαρητήρια σε όλους. Με το καλό να τα ξαναπούμε.